Κυκλοφορούν εδώ και ένα μήνα στο Facebook αναρτήσεις του κυρίου Γεωργίου Προκοπάκη. Είναι το πρόσωπο το οποίο επελέγει ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ. Αναρτήσεις της ΝΕΡΙΤ. Της ΝΕΡΙΤ ΑΕ, του μορφώματος αυτού που προορίζεται να υποκαταστήσει την ΕΡΤ. Το πρόσωπο λοιπόν αυτό, ο κύριος Γιώργος Προκοπάκης, με αναρτήσεις του στο Facebook, καταφέρεται κατά δημοσιογράφων, συναδέλφων σας, συντακτών του περιοδικού Unfollow, επαφορμή τίνος ζητήματος της έρευνας για τα CDS και για το TAF-TAF και αποκαλεί ηλίθιους, απατεώνες και ψεκασμένους τους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν αναδείξει ένα μείζον ζήτημα διαφάνειας. Άσχετο με τον Καρυπίδη αυτό. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Άσχετο, άρα θέλω να πω, μην μου πετάτε την μπάλα με τον Καρυπίδη. Αλλά είναι μια ανάρτηση στο Facebook. Εγώ σας το δίνω και ελπίζω να δώσετε ανάλογη έκταση. Μα είστε εδώ και το λέτε. Τι παραπάνω. Διότι όταν όλα τίθενται υπό το φως, πρέπει και τα δημόσια πρόσωπα να ελέγχονται. Και όταν τέτοιας εξουσίας πρόσωπα επιδεικνύουν αυτού του τύπου την δημόσια συμπεριφορά και εν συνεχεία διατείνονται, όπως έκανε ο κ. Προκοπάκης, ότι είναι ένας διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας. Να σας διευκολύνω, επειδή μου το θέσατε. Εάν δεν το ξέρω, εφόσον η ανάρτηση είναι έτσι και θεωρώ ότι για να την έχετε είναι έτσι. Άρα θεωρώ ότι είναι έτσι, δεν το κοιτάζω καν. Ναι. Προσωπικά, επειδή μου το θέτετε, δεν έχω καμία δυσκολία, όχι να το καταδικάσω, να θεωρήσω ότι είναι απολύτως απαράδεκτο. Μην σκεφτείτε όμως ότι για να την άλλη μεριά, πρόσωπα μπήκε μαύρο στην ΕΡΤ. Με τον ίδιο τρόπο θεωρώ και αυτό που λέτε, δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε, για τις αντιδράσεις στο θέμα Καρυπίδη και τη δημοσιότητα που δόθηκε και την κριτική στα μέσα. Το θεωρώ ασύμμετρο και με προβληματίζει. Αλλά ήμουν να συμφωνούσαμε. Χωρίς να σημαίνει, δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον να μπορούμε όμως και να συμφωνούμε.